Ναι, είναι η κόκκινη ζώνη και περνάμε, φίλοι και φίλες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μανώλης Κοτάκης, καλησπέρα κύριε Κοτάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σε όλους. Έλεγα πριν με τον Κώστα τον Μπουλακίδα ότι για μένα είναι πρωτοφανές το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στη χώρα αμέσως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Δηλαδή, αν βάλουμε μολύβι και χαρτί κάτω, έχουμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει χάσει 13 και κάτι μονάδες από την περηφανή νίκη όντως που κατήγαγε στις γενικές βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 23, δηλαδή σχεδόν 11 και κάτι μήνες νωρίτερα. Έχουμε την αντιπολίτευση να μην έχει κερδίσει, αλλά ταυτόχρονα να μην έχει πατώσει. Και εάν παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις από τις 9 Ιουνίου μέχρι σήμερα, θα δει ότι το μόνο το οποίο δεν συζητείται ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο είναι η απώλεια της εκλογικής δύναμης του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή βλέπουμε μαλλιοτράβηγμα στο ΠΑΣΟΚ, μαλλιοτράβηγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, διεργασίες, οι πριμαντώνες τα βάζουν με τους αρχηγούς, οι αρχηγοί τα βάζουν με τις πριμαντώνες και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το μπάχαλο είναι απολύτως φυσικό ο κύριος Μητσοτάκης να φαντάζει, παρά τη μεγάλη φθορά που έχει υποστεί, την εκλογική φθορά, να φαντάζει ως ο μόνος σταθερός πόλος άσκησης της διακυβέρνησης της χώρας. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε και πώς εξηγείτε αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο? Γιατί εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, κάποιος να εφίσταται μια μεγάλη φθορά και σε άλλον να ανάβει η μεγάλη φωτιά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εφόσον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικές εκλογές μπορούν να επανακάμψουν από το 28% στο 37%, που είναι ο ελάχιστος πύχης για την αυτοδυναμία, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα παραμένει ο σταθερός πόλος. Μπορούν να επανακάμψουν όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Εάν όμως, εσείς είπατε για το σταθερό πόλο. Δεν είπα όχι, εγώ. Λέω μέσα σε αυτό το μπάχαλο. Ναι. Λέει ο Μητσοτάκης, εκ των πραγμάτων, και εσείς θα το λέγατε, εγώ είμαι ο σταθερός πόλος. Μπορεί να έχω υποστεί φθορά, μπορεί να έχω υποστεί εκλογική πτώση, αλλά εγώ είμαι ο σταθερός πόλος. Κοιτάξτε οι άλλοι, αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα, η κυβερνησιμότητα της χώρας. Ναι. Και πρέπει αυτό να το αναλύσουμε. Η κυβερνησιμότητα εξαρτάται από τον εκλογικό και τον πολιτικό συσχετισμό, αλλά και την ανοχή των πολιτών που δεν ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σωστό η Νέα Δημοκρατία βασιζόταν και στο ζήτημα της ανοχής, όχι μόνο της επιλογής των πολιτών στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Εάν λοιπόν οι επόμενες μετρήσεις δείξουν ότι η πρόθεση ψηφουμένη κολλημένη στο 29% και με τις εκτιμήσεις των εταιριών το μάξιμο ποσοστό είναι το 35%, τότε έχουμε μια αλλαγή σκηνικού. Θα πρέπει να περιμένουμε, δεν πρέπει να βιαστεί κανείς και να προεξοφλήσει ότι θα συμβεί το ένα ή το άλλο. Αυτή τη στιγμή η Ιωνή είναι δύσκολη. 1 εκατομμύριο πολίτες σχεδόν εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία. 1 εκατομμύριο πολίτες, ναι. Και αυτό. Για μένα οι πιο επικίνδυνοι εντός εισαγωγικών δεν είναι αυτοί οι οποίοι καταψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη. Γιατί όποιος καταψηφίζει, καμιά φορά μπορεί και να εκτονώνεται. Αλλά οι πιο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι οποίοι απαξίωσαν τη Νέα Δημοκρατία δια της αποχής. 500.000. Στην πραγματικότητα έφυγαν 500.000 στην αποχή, 250.000 προς τα δεξιά κόμματα και άλλοι 250.000 προς το κέντρο, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότης. Δηλαδή, πολλές φορές άκουσα από συνεργάτες του Πρωθυπουργού να λένε ότι είχαμε απώλειες προς το κέντρο και όχι προς τα δεξιά. Και το έλεγαν περίπου ανακουφισμένοι, περίπου καμαρωτά. Αλλά το κέντρο είναι πολύ ευαίσθητο σε ζητήματα ατομικών ελευθεριών, κράτους δικαίου, δικαιοσύνης, μεταρρυθμίσεων. Πράγματα στα οποία από ό,τι φαίνεται δεν βαθμολογήθηκε θετικά, τουλάχιστον σε αυτή την ενδιάμεση κάλπη η Νέα Δημοκρατία. Και να έχουμε λοιπόν δρόμο. Ότι έχει επενδύσει και στα νήματα προς το κέντρο προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά το κέντρο είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι αφηρημένο όπως πολλοί πιστεύουν. Σωστό. Έτσι, δηλαδή το να αποκαταστήσεις τους ρυθμούς της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για μια μεγάλη κατηγορία πολιτών, οι οποίοι στα exit polls, πρέπει να σας πω, που έγιναν την ίδια μέρα, έδειχναν τις αλληνέρωτες αιτίες που εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες. Δηλαδή, ακρίβεια, υγεία,
και κράτος δικαίου και δικαιοσύνη. Mm-hmm. Το ένα, μην φανταστεί κανείς ότι δεν συνδέεται με το άλλο. Θα πρόσθετα και το γάμο, μάλιστα υπό την εξής έννοια. Εκτός από αυτούς που δομικά διαφώνησαν με το γάμο, υπήρχαν και εκείνοι, οι οποίοι έλεγαν ότι χάσαμε 3 μήνες να συζητάτε για το γάμο που αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό συμπολιτών μας, αλλά σε αυτούς τους 3 μήνες δεν δίνανται φράγκο για την ακρίβεια. Δηλαδή αναβαθμίσατε κάτι που στη δική μας τη ζωή δεν έχει καμία σημασία και υποβαθμίσατε πράγματα που στη δική μας τη ζωή έχουν τεράστια σημασία. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Εάν επίσης δεν έχω λεφτά να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, κατά μείζωνα λόγο δεν έχω λεφτά και να δώσω στο απογευματινό χειρουργείο, γιατί μου καταργείται στην πραγματικότητα τη δωρεάν υγεία. Έτσι. Και μου ζητάτε να τσοντάρω από την τσέπη μου. Έτσι. Είτε είμαι ασφαλισμένος είτε ελεύθερος επαγγελματίας. 500 εκατομμύρια από τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών πάνε στο ΕΣΥ, για να μείνει όρθιο το ΕΣΥ. Δηλαδή πάει και εκεί, πάει και εκεί το λεγόμενο δωρεάν του κοινωνικού κράτους. Και όταν φτάνουμε στο κράτος δικαίου, μετά γενικεύεται η διαπίστωση. Κάθε φορά δηλαδή που πρέπει να διαλέξει μεταξύ αυτόν ο οποίος είναι ισχυρός και αυτός ο οποίος είναι ανίσχυρος, η αίσθηση που υπήρξε ήταν ότι επιλέγεται ο ισχυρός. Είτε αφορά όταν είτε είσαι μπροστά σε ένα ράφι σούπερ μάρκετ και επιλέγεις το προϊόν, αισθάνεσαι ότι εδώ νικάει η πολυεθνική, δεν νικάω εγώ, που είμαι ο απλός καταναλωτής. Είτε είσαι ομιγέννητος στο νοσοκομείο και πρέπει να πληρώσεις, αισθάνεσαι ότι εσύ πρέπει να πληρώσεις, χάνω εγώ και νικούν κάποιοι άλλοι βασιλετός. Αυτή είναι η αίσθηση. Αλλά τα κόμματα στην Ελλάδα έχουν ένα κακό συνήθειο. Δεν αναλύουν ούτε τις νίκες τους, που και αυτές πρέπει να αναλύονται, ούτε τις ήττες τους. Εδώ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πράγματι συζητάμε για την κεντροαριστερά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με τη διαφορά ότι έχει χάσει όλο το σύστημα την ισορροπία του. Δηλαδή, βλέποντας ο πολίτης ότι τα κακά, τα μαύρα χάλια της κεντροαριστεράς, τι γίνεται στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ που συζητάνε σήμερα για το μαύρο χρήμα, αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολο να επικρατήσουν διαλυτικές τάσεις, άνευ αντικρίσματος, αφού διαλύονται οι αντίπαλοι, και στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει ανακοινωθεί από την γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδος ότι θα δοθεί ο λόγος 3-4 λεπτά σε βουλευτές που θα θελήσουν να μιλήσουν. Ναι. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι θα μιλήσουν περισσότεροι, αλλά διατεθειμένοι να αγγίξουν τα ζητήματα που προκύπτουν. Αυτά τα οποία συζητήσαμε, δηλαδή το ότι εγκατέλειψαν το κόμμα 1 εκατομμύριο πολίτες, διατεθειμένοι να θίξουν αυτά τα ζητήματα, τα πραγματικά προβλήματα δηλαδή που υπάρχουν για την κυβέρνηση, είναι κυρίως ο κύριος Μάριος Αλμάς, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, βουλευτές αντιστοίχως Ετώλα Καρνανίας και υπολείπου Αττικής, περιφέρειας Αττικής, και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Έχετε εσείς κάποιο άλλο ρεπορτάζ ενδιαφέρον? Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε, απλώς να σημειώσω ότι 3-4 λεπτά δεν φτάνουν για να συντάξεις ούτε τηλεγράφημα. Ελπίζω να μην ισχύει αυτή η πληροφορία, ναι, περί περιορισμού και χρονομέτρου και κλεψίδρας σε βουλευτή ο οποίος δίνει τη μάχη στα κανάλια προεκλογικά για να υπερασπίσει το κόμμα και μετεκλογικά μπαίνει χρονόμετρο για το τι θα πει. Ελπίζω αυτό να είναι ένα κακό γουστο αστείο. Και εγώ το ίδιο ελπίζω. Και εγώ το ίδιο ελπίζω. Πάντως πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει αυτός ο διάλογος για το πού πάει η Νέα Δημοκρατία, για το πώς υπήρξε αυτή η καθίζηση των εκλογικών ποσοστών της? Διότι ακόμη και αν βάλουμε τον πήχη χαμηλά, όπως τον έβαλε ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε 33% είναι ο πήχης, αυτό είχε πει προεκλογικά, το 33 από το 28, κάτι διαφέρει σχεδόν 5 ολόκληρες μονάδες. Πόσο μάλλον αν το συγκρίνουμε με το 41,4,3 που είχε πάρει. Έτσι δεν είναι? Κύριε Παναγιωτόπουλο, λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Κύριε Παναγιωτόπουλο, ο διάλογος αυτός μπορεί να μην βρίσκει χώρο στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έχει ανοίξει πολύ πριν από τις εκλογές. Όχι μόνο γιατί πολλές φορές το επισημαίναμε και εμείς διάφορα πράγματα, με έγινε να διορθωθούν. Σωστό, σωστό. Και όχι να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς τα λέμε και εγώ και εσείς τα λέμε, αλλά ποιος μας ακούει από τους υψηλά ισταμένους?
κατά καιρούς και από κορυφαία στελέχη είχαν διατυπωθεί πολύ συγκεκριμένες αισθάσεις σε κορυφαίο επίπεδο και για το ζήτημα της διακήρυξης φιλίας με την Τουρκία και για τη βαλκανική πολιτική μας και για το θέμα του χειρισμού, όχι της ουσίας της υπόθεσης του γάμου και για το ζήτημα της ακρίβειας. Το γεγονός ότι δεν έβρισκε χώρο στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν σημαίνει ότι αυτός ο διάλογος δεν γινόταν. Οι Νεοδημοκράτες μέσα στη σιωπή καταψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό είναι. Και μεγάλησαν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Σωστό. Δεν φώναζαν. Οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή είναι άνθρωποι που του νόμου, της τάξης, που τους αρέσει να μετέχουν στις εκλογές, υπέφεραν που δεν πήγαν την ημέρα των εκλογών να ψηφίσουν το κόμμα τους. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Από τη μία ήθελαν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοκιμασίας, από την άλλη δεν ήθελαν να πάει το χέρι τους κάπου αλλού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συζητούσαν, ψιθύριζαν στα καφενεία. Υπήρχε μια βοή της σιωπής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και αυτός ο διάλογος πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο βίο, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε είμαστε πολιτικοί. Αν δεν συντονιζόμαστε με τις ανησυχίες και τις ανάγκες της πολιτείας, της κοινωνίας, συγγνώμη, η κοινωνία μέσα στη σιωπή, γιατί μέσα στη σιωπή κυοφορούνται οι μεγάλες αλλαγές, μας προσπερνά. Αυτό έγινε και στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Μας προσπέρασε όλους μέσα ενημέρωσης, εταιρείες δημοσκοπήσεων, πολιτικά κόμματα, διάφορους διανοούμενους και εκλογικούς γκουρού, οι οποίοι έβγαιναν, και δεν εννοώ τον κύριο Γκρίμπερ, εννοώ Έλληνες που έβγαιναν παραμονή των εκλογών και έλεγαν θα πάρει Νέα Δημοκρατία 35%. Τόσο έλεγαν. Όλους λοιπόν μας προσπέρασαν οι πολίτες. Αν θέλουμε λοιπόν εμείς να είμαστε πάνω στο ρέος του συννεφάκι μας, μπορούμε άνετα να συνεχίσουμε να υπεύουμε την Κάλαμον. Αλλά το μήνυμα των εκλογών ήταν Κάλαμον αφυπεύσατε. Αφυπεύσατε ακριβώς. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα από σήμερα είναι η 1η Ιουλίου. Η επόμενη Δευτέρα. Μία εβδομάδα, λιγότερο από μία εβδομάδα, Τρίτη έχουμε σήμερα. Λοιπόν, και υπάρχει μία εκδήλωση μεγάλη στο Πολεμικό Μουσείο στις 8 το βράδυ για την παρουσίαση του βιβλίου σας. Το έχω διαβάσει, μου το έχετε στείλει και με προσωπική αφιέρωση και σας ευχαριστώ. Το οποίο αναφέρεται στους απόρριτους φακέλους Καραμαλή. Ναι. Αυτή η παρουσίαση περιλαμβάνει και τις ομιλίες δύο κορυφαίων πολιτικών προσωπικότητων. Ναι. Του Κώστα Καραμαλή, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, και του Αντώνη Σαμαρά, επίσης πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Και οι δύο αγαπητοί στην παραδοσιακή, ιστορική, κοινωνική και εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εκτός αυτής, και δεξιότερα και αριστερότερα. Ναι. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω, ανεξαρτήτως των δικών σας προθέσεων, εσείς οργανώσατε την παρουσίαση του βιβλίου που είχε γίνει στις εσχατιές της Ελλάδος, πήγατε Δυτική Μακεδονία, πήγατε Θράκη, πήγατε στην καρδιά της Μακεδονίας μας, στη Θεσσαλονίκη, δεν το είχατε κάνει στο Λεγανοπέδιο, το κάνατε τη Δευτέρα. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι, μήπως εξ αντικειμένου και ανεξαρτήτως των δικών σας προθέσεων, αυτή η εκδήλωση μοχλεύει και επιταχύνει εξελίξεις και έναν εσωτερικό διάλογο μέσα στην κεντροδεξιά και στην ευρύτερη δεξιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, για την πολιτική κατευνασμού που ακολουθεί παρούσα κυβέρνηση προς την Τουρκία χωρίς την ουσία να ανταποκρίνεται η Τουρκία και ούτω καθεξής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν να σας απαντήσω, να σας πω ότι σήμερα είναι μια ευτυχής μέρα, καθώς η συμφωνία που έκανε ο Ασάντς με την Αμερικανική δικαιοσύνη, βέβαια, εντός εισαγωγικών εγκυροποιεί, προσδίδει εγκυρότητα σε όλα τα έγγραφα των Wikileaks. Σωστό. Πολλά από τα οποία δημοσιεύονται στο βιβλίο μου σε ό,τι αφορά την περίοδο 2004-2009. Με τη βούλα λοιπόν της Αμερικανικής δικαιοσύνης, έγγραφα του State Department που υπάρχουν στους απόρριτους φακέλους Καραμαλή, επικυρώνουν την άποψη ότι έγινε 2-3 φορές με συγκεκριμένο τρόπο απόπειρα ανατροπής του. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιήθηκε άλλωστε από Αμερικανούς διπλωμάτες. Και όχι μόνο ανατροπής του. Σας ρωτώ ευθέως. Και απόπειρα δολοφονίας του. Αυτό υπάρχει μέσα στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών του 2017 και το οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει στο βιβλίο. Αλλά σας λέω ότι
Αμερικανοί διπλωμάτες έλεγαν ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική τότε, η οποία ήταν συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχή συγκυρία λοιπόν ότι πιστοποιούνται έγγραφα που υπάρχουν σήμερα στο βιβλίο από τη συμφωνία που έκανε η Αμερικανική δικαιοσύνη με τον Ασάνες, που ήταν στην πραγματικότητα ένας συμβιβασμός, γιατί μετά από 62 μήνες σε κατοίκον περιορισμό στη Μεγάλη Βρετανία, νομίζω ότι δεν θα οδηγηθεί στις φυλακές τις Αμερικανικές όπως στην αρχή επιθυμούσε. Τώρα στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε να δείτε, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ήταν ο άνθρωπος που παρουσίασε το βιβλίο μου το 2000 «Θράκη, η μειονότητα σήμερα» από τις εκδόσεις Λιβάνη. Ο κύριος Καραμανλής παρουσίασε επίσης το βιβλίο αυτό για το οποίο συζητάμε στην Αλεξανδρούπολη τον περασμένο Δεκέμβριο, με συγκεκριμένες επισημάνσεις από τότε για την εξωτερική πολιτική. Με ρωτήσατε αν μοχλεύει την συζήτηση για τον εξωτερικό διάλογο. Εξαντικειμένου, είπα. Εξαντικειμένου. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω τι θα πούν δύο ηγέτες της κεντροδεξιάς παράταξης πρώην Πρωθυπουργοί. Μπορώ να παρατηρήσω όμως ότι πράγματα τα οποία υπόθηκαν πριν από τις εκλογές, σε ανύποπτο χρόνο, δεν συνδέονται απαραίτητος με την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, επικυρώνονται ακόμη και σήμερα. Στις 10 Δεκεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Καραμανλής εξέφρασε ζωηρές επιφυλάξεις για τη διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία. Και σήμερα βλέπουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κ. Χακάν Φιντάν, να απειλεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει τη διακήρυξη ειρήνης και φιλίας, ότι θα μας κάψει Ελλάδα και Κύπρο, αν συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις. Πράγματα τα οποία επίσης επισήμανε και ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν, αναφέρομαι πάλι στα ελληνοτουρκικά, όταν προειδοποιούσε πριν από 2 χρόνια ότι διάλογο με τον πειρατή δεν κάνει. Τον πειρατή δεν κάνει, ναι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το να ποινικοποιηθεί η μόχλευση και ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα δεν ξέρω. Πρέπει νομίζω ότι είμαστε όλοι όριμοι να. Όχι να ποινικοποιηθεί. Ναι, να ενισχυθεί, να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος. Αλίμονο αν καταλήξουμε σε μια δημόσια ζωή, σε μια πολιτική και κοινωνική ζωή σιωπηρών ανθρώπων που αποτελούν πιόνια μια συγκεκριμένη ηγετική ομάδα, είτε αφορά την αριστερά, είτε τη δεξιά, είτε το κέντρο. Δεν έχει σημασία. Έχετε δίκιο. Έχω καλέσει και τον προσωπικά τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην εκδήλωση. Όταν λέτε προσωπικά, τι εννοείτε? Έχω αποστείλει και στο προσωπικό του mail την πρόσκληση, αλλά και έντυπη στο γραφείο του. Ενημερώθηκα σήμερα θα παραστεί ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Παύλο Μαρινάκη. Και από εκεί και πέρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα βραγιά, θέλω να υποθέσω. Έχετε καλέσει, φαντάζομαι, και τους βουλευτές και τους υπουργούς και όλους, έτσι. Και από άλλα κόμματα. Έχουν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές πλην Σπαρτιατών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται σήμερα φιλορώουν για να οδηγούνται σε διάλυση. Όση ώρα μου μιλούσατε, μου ήρθε ένα μήνυμα από την Κέρκυρα, θα παραστεί στην εκδήλωση και ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος. Ο Κερκύρας που είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Μάλιστα, τώρα πάμε σε εξελίξεις με τα Σκόπια. Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί? Το τρίμερο που πέρασε είδαμε και ακούσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μίτσκοσκι. Ναι. Όπως δεσμεύθηκε προεκλογικά, το έκανε πράξη μετεκλογικά. Ενώ διάβασαν ένα κείμενο και οι βουλευτές οι ορκιστέντες, αλλά και οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης, γιατί παρουσίασε και τις προγραμματικές δηλώσεις του, στο κείμενο που διάβασαν του όρκου έγινε αναφορά στη συνταγματική ονομασία, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία. Αμέσως μετά, από το επίσημο βήμα, κατά τη διάρκεια των προγραμματικών του δηλώσεων, ο κύριος Μίτσκοσκι είπε ότι ο όρος Βόρεια Μακεδονία είναι επέσκυντος. Τα γράφουμε όλα στο europos.gr, μόταμο, έχουμε όλη την ομιλία του. Είναι ένας επέσκυντος όρος, για τον οποίο λέει ντρέπομαι και θεωρώ ότι προσβάλλει τη χώρα μου, προσβάλλει το λαό μου, προσβάλλει εμένα, προσβάλλει την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Γι' αυτό δεσμεύομαι αυτά να τα αλλάξω. Και εν πάση περιπτώσει λέει, προς το εξωτερικό θα χρησιμοποιώ τον όρο αυτό τον επέσχυντο, αλλά από εκεί και πέρα σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε Μακεδόνες, η χώρα μας είναι η Μακεδονία και δεν μπορεί κανείς να μας αλλάξει αυτό το οποίο πιστεύουμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε. Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σημαίνει ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια συμφωνία. Ήρε τις αντιρρήσεις που είχε θέσει στο Βουκουρέστι ο Κώστας Καραμαλής τότε για την είσοδο των Σκοπίων. Μπήκαν τα Σκόπια πλησίστια στο ΝΑΤΟ. Η συμφωνία δεν προέβλεψε αυτό που είχαμε προβλέψει οι λίγοι τότε που φωνάζαμε και μας κράζανε
Και τι λέγαμε? Όχι, όχι οι ακραίοι, εμείς οι μετριοπαθείς. Λέγαμε, μα η συμφωνία δεν έχει ρήτρα υπαναχώρησης των Σκοπιανών. Αν πέσει ο Ζάεφ και έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα υπαναχωρήσει, δεν έχει ρήτρα. Δεν έχει ρήτρα ποινής, δεν έχει ρήτρα ανατροπής στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Άρα η Ελλάδα θα έχει δώσει, τα Σκόπια θα έχουν μπει στο ΝΑΤΟ και ό,τι η Ελλάδα υποτίθεται ότι επρόκειτο να πάρει από τις Πρέσπες, που δεν πήραμε, χάσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι υποτίθεται ότι επρόκειτο να πάρει, θα είναι και αυτό χαμένο. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, lose-lose συμφωνία. Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, βρίσκουν και τα κάνουν, γιατί με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν μπήκαν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, η βάση Bon Steel μπήκε στο ΝΑΤΟ. Και τα υπόλοιπα για τους συμμάχους μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν λεπτομέρειες που αφορούσαν εμάς. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα δικαιώνεται εκείνη η οπτική που έλεγε ότι η τελευταία χώρα που θα πρέπει να αναγνωρίσει και να παραχωρήσει τίτλο πολιτιστικής της κυριαρχίας στην περιοχή, η τελευταία χώρα που θα πρέπει να τα αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, θα πρέπει να είναι η Ελλάδα της Βεργίνας, του Δίων, της Αμφιπόλεως και των Εγών και μια σειρά άλλων αρχαιολογικών χώρων. Οι σκαπανείς των οποίων αρχαιολόγοι μας, με πρώτο τον Ανδρώνικο, επιβεβαίωσαν ότι η λέξη Μακεδονία είναι μόνο ελληνική και οτιδήποτε άλλο. Οι Σκοπιανοί άρχισαν να μαθαίνουν τη λέξη Μακεδονία από το 1943 μετά Χριστόν. Ναι. Αλλά τη λέξη Μακεδονία ως κράτος και τα λοιπά από τον Τίτο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι όπως είναι η κατάσταση στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, με τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει, ξέρουν ότι αυτός ο κλεφτοπόλεμος, δηλαδή να αναδιαβάζουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία στον όρκο για να τηρούν τυπικά τη συνθήκη, αλλά μετά να την σκίζουν κτλ., δεν έχει συνέπειες. Και ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα δυστυχώς μέχρι στιγμή είναι απρόθυμη να καταβάλει διπλωματικό κεφάλαιο για να επαναφέρει τα Σκόπια στην προτέρα κατάσταση. Γιατί όμως αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Εδώ από την πλευρά των Σκοπίων έχουμε μια καραμπινάτη παραβίαση της υπογραφής που έβαλαν στα συμφωνηθέντα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Συνδέεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, με καραμπινάτη. Αυτό συνδέεται όχι με τις ελληνοσκοπιανές θέσεις. Η ιστορία αυτή συνδέεται με τις ελληνογερμανικές και τις ελληνοαμερικανικές. Και με το Βερολίνο, ναι. Ήρθε εδώ ο δικός μας συλλαβητής, ο κύριος Νίμιτς, και περίπου μας είπε ότι αν υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, πρέπει να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Ποιος? Ο Νίμιτς, στον οποίο υποτίθεται ότι υπήρχαν μέσα στην συμφωνία που υπογράψαμε διασυνδέσεις οι οποίες διασφάλιζαν τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι να θυμίσω τώρα για μην εκραγώ το γεγονός ότι μας είπαν να υπογράψουμε το Βόρεια Μακεδονία, γιατί αν δεν το υπογράφαμε θα αναγνωρίζονταν αύριο ως Μακεδονία σκέτα. Να τι, μόνοι τους το λένε το Μακεδονία, ατιμωρητοί απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Περίπατο το Erga Omnes, περίπατος η τροποποίηση του συντάγματος. Τελικά, το η επικράτηση στην εξωτερική πολιτική είναι θέμα κυρίως ισχύως, κύριε Παναγιωτόπουλο, και μετά θέμα δικαίου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η ισχύς είναι το μισό της επιτυχίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αισθάνονται οι γείτονές μας, όπως κάνουν και οι Αλβανοί, όπως κάνουν και οι Τούρκοι, ότι μπορούν να μας πάρουν τον αέρα για δεκάδες λόγους που δεν έχουμε τον χρόνο αυτή τη στιγμή να τον αναλύσουμε. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε στο ερώτημα, το οποίο νομίζω υπάρχει στην άκρη των χιλέων, ναι, πολλών χιλιάδων φίλων. Το τελευταίο βίντεό μας το είδανε πάνω από 120.000 συμπολίτες μας και τους ευχαριστώ για την τιμή που μας έκαναν, έτσι. Ρωτάω λοιπόν, σου λέει ο απλός άνθρωπος, τι κάνει στραβό η Ελλάδα εν προκειμένου η κυβέρνησή της και ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος και δεχόμαστε χαστούκια από γειτονικές χώρες τις οποίες βοηθάμε και στις οποίες τίνουμε χείρα φιλίας? Σήμερα, ενώ κάποιοι καλλιεργούσαν στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι έχει αλλάξει το κλίμα στα Τύρανα και ότι εν πάση περιπτώσει θα απελευθερωθεί ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκλεγμένος, νόμιμα εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας Φρέντι Μπελέρης, ήρθε το εφετείο του Δικαστηρίου Διαφθοράς της Αλβανίας και τι έκανε? Επικύρωσε τα 2 χρόνια την ποινή που αδίκως του επευλήθη πρωτοδίκως, τώρα επικυρώθηκε, κατέστη δηλαδή τελεσίδικη αυτή η ποινή
και οδηγήθηκε στις φυλακές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Δηλαδή ο Μπελέρης, εκλεγμένος ευρωβουλευτής, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα πάει τον Ιούλιο να ορκιστεί, γιατί ο Ράμα τον έχει φυλακεί. Δηλαδή ο Ράμα τι έκανε, έγραψα στα παλαιά του υποδήματα, δεν ξέρω αν είναι ιταλικά ή όχι, γιατί είναι πολύ κομψός στον ντύσιμό του, έγραψε την Ελλάδα, την κυβέρνησή της και το πολιτικό της σύστημα. Και δεν και το κάνει μόνο ο Ράμα, το κάνει και ο Μίτσκοτσκι, το κάνει και ο Ερντογάν. Και λέει ο απλός πολίτης, τι λάθος κάνει η κυβέρνηση και τι λάθος κάνει ο πολιτικός κόσμος της χώρας και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κοτάκη. Καταρχάς, σήμερα στην ΕΣΤΗ αποκαλύψαμε ότι δεν δόθηκε καν δικαίωμα ψήφου στον κύριο Μπελέρη, συγγνώμη. Μπελέρη, ναι. Στις διαδικασίες για τις ψηφοφορίες, στο ορισμό εκλογής αντιπρόεδρου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι έτσι. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του οποίου μέλος είναι η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές για αντιπρόεδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι κάνει η Ελλάδα λάθος? Απλώς έχουμε αφήσει πολύ λάσκατα πράγματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή... Γιατί τα έχουμε αφήσει λάσκα? Δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, τι πιστεύουν δηλαδή? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό κανενός εκ των δύο και του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Γεραπετρίτη. Η εικαζόμενη βούληση που λέμε κανονικά. Ναι, μου λέτε για εικαζόμενη. Γιατί σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης την προηγούμενη εβδομάδα στα Σκόπια. Ναι. Και ήταν απέναντί του η πρόεδρος η Σιλιάνοφσκα. Μάλιστα. Και άρχισε η πρόεδρος των Σκοπίων να του κάνει διάλεξη για το γιατί πρέπει να ονομάζονται τα Σκόπια Μακεδονία. Mm-hmm. Δεν τη μετέδωσε κανένα κανάλι βέβαια ελληνικό αυτή τη διάλεξη. Και στο τέλος του χρησιμοποίησε μάλιστα για να τεκμηρίσει τα επιχειρήματά της, γιατί πρέπει τα Σκόπια να ονομάζονται Μακεδονία και εμείς να το αποδεχόμαστε, μέχρι και το Σοκράτη. Σωστό. Και ο δικός μας ο υπουργός, λυπούμε, επειδή τον γνωρίζω και έχει άριστες επιστημονικές γνώσεις, έμεινε στη Λιάλατος. Και αφού έφυγε από τα Σκόπια, κάνει σήμερα δηλώσεις ότι παραβιάζει το πνεύμα της συμφωνίας των Πρεσπών, όταν την είχε απέναντί του κατά πρόσωπο και δεν της το είπε. Και μετά έρχεστε εσείς και με ρωτάτε τι κάνει λάθος η Ελλάδα. Δεν μιλάει, κύριε Παναγιώτη, χάνει τη λαλιά της όταν χρειάζεται να μιλήσει πολλές φορές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ήρθε εδώ ο Ράμα και το πιο δύσκολο πράγμα που έγινε, το πιο επικίνδυνο πράγμα που πέρασε σε κομμάτι όχι της αστικοποιημένης αλβανικής κοινότητας, αλλά εκείνης που ζει στην περιφέρεια, ήταν ότι οι Έλληνες ως καταπίεστες σας άλλαξαν τα επώνυμα και τα ονόματά σας. Και πέρασε αυτό. Το είπε και στο Μιλάνο αυτό πάλι, το επανέλαβε. Και πέρασε. Το επόμενο στάδιο, επειδή το γράψαμε στην Εστία, είναι ότι εμφανίστηκε αυτό το γνωστό κόμμα Κιέφ ως κόμμα αδικημένων μειονοτήτων, το οποίο θα προσπαθεί να συλλέγει σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ψήφους από ελληνοποιημένους Αλβανούς, από ελληνοποιημένους μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν πάρει την Ιθαγένεια τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τους ψευτοαυτονομιστές Μακεδόνες και εκείνους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι στη Βόρεια Ελλάδα. Για να δικαιωθεί ποια αντίληψη, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά που λέγαμε κάποτε όταν ψηφιζόταν ο νόμος για το δίκαιο της Ιθαγένειας. Όταν επιμέναμε κάποιοι ότι πρέπει να δίδεται έμφαση περισσότερο στο δίκαιο του αίματος παρά στο δίκαιο του εδάφους και να μην δίδεται αφιδώς η ελληνική ηθαγένεια χωρίς να συντρέχουν προϋποθέσεις μαζικά σε πολίτες, κάποιοι, όλους όσοι εξέφραζαν αυτές τις επιφυλάξεις, τους ονόμαζαν ακροδεξίους. Και αν τώρα αύριο μεθαύριο όμως έρθει και σου προκύψει ένα κόμμα εντός εισαγωγικών αδικημένων μειονοτήτων που θα συλλέγει ψήφους χάρη σε αυτές τις ηθαγένειες που δόθηκαν μαζικά και σου φτιάχνει πρόβλημα μέσα στο έδαφος σου, να έρθουν όλοι αυτοί που μας τα έλεγαν τότε να μας εξηγήσουν γιατί ήταν λάθος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να τι δεν κάνει λοιπόν η Ελλάδα, αν με ρωτάτε. Δεν μπορεί να κοιτάξει πολλές φορές η ηγεσία της με διορατικότητα το μέλλον και παγιδεύεται στις συνήθεις θεωρίες της πολιτικής ορθότητας που είναι πάρα πολύ της μόδας, μπορεί να διαρκέσουν βραχυπρόθεσμα και να δίνουν λούστρο σε αυτούς οι οποίοι τις υποστηρίζουν, μόνο που αυτοί που τις υποστηρίζουν θα ζήσουν. Εδώ θα είναι παρόντες για να δουν και τα επίχειρα των πολιτικών τους. Το θέμα είναι τι θα υποστεί ο ελληνικός λαός και οι δικές μας γενιές και οι επόμενες που θα έρθουν. Και τι θα υποστεί η χώρα. Και πριν κλείσουμε, να σας κάνω το ευθύ ερώτημα. Ναι. Μήπως οι πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, προτιμούν
από το να γίνονται δυσάρεστες στους συμμάχους μας και στο διεθνές περιβάλλον, προκειμένου να προτάξουν, να έχουν ως πρόταγμα το εθνικό συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού, προτιμούν να γίνονται αρεστοί ως πολιτικές προσωπικότητες και ως πολιτικοί ηγήτορες στους ξένους συμμάχους για να έχουν την εύνοια τους. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κι αν είναι έτσι, αυτό μακροπρόθεσμα έχει πολιτικό αντίτιμο. Ο κύριος Σιμίτης είναι εδώ για να βλέπει σήμερα τα επίχειρα της Συμφωνίας της Μαδρίτης και το γεγονός και ότι αναγνωρίσαμε νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα. Νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Στο Αιγαίο. Στη Μαδρίτη, ναι. Έτσι, η Μαδρίτη υπεγράφει το 1997. Η Συμφωνία της Μαδρίτης, βέβαια. Και έχουμε 2024, μετρήστε τα χρόνια. Mm-hmm. Τότε όσοι επιχείρησαν να πούν κάτι διαφορετικό, βαφτίστηκαν και τότε εθνικιστές και ακροδεξοί. Τώρα σήμερα υπό το φως των και των σημερινών δηλώσεων του Φιντάν και όλων αυτών που θέλουν να διεκδικούν ακόμα και τα πρέπει να ρωτάμε τους Τούρκους γιατί πρέπει να κάνουμε θαλάσσια πάρκα στην καρδιά του Αιγαίου. Έχουν έξω την ίδια άποψη για τα νόμιμα και για τα ζωτικά συμφέροντα που υπογράψαμε τότε. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Πολύ φρέσκο. Ναι. Εξέδωση Τουρκία Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει έναν πολύ μεγάλο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης. Αυτός ο χώρος συμπίπτει με την οριοθέτηση από την Τουρκία του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου για τη ΣΑΟΣ. Η Ελλάς εξέδωσε μία αντιναύτεξ, αλλά η Τουρκία προηγήθηκε. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική του κατευνασμού. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω κάτι καταληκτικά. Αυτές οι αντιρρήσεις που κατά καιρούς εκφράζουμε, όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε κακό στην κυβέρνηση ή να την αντιπολιτευτούμε, αλλά γιατί θέλουμε γιατί έχουμε ανησυχία και θέλουμε, αν έχουμε δίκιο, να διορθώνονται αυτές οι πολιτικές. Αυτές οι αντιδράσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν πολύ μοναξιά. Έτσι. Είναι η ωραιότερη μοναξιά του κόσμου, πρέπει να σας πω. Η πιο ωραία μοναξιά πολυτελείας, όταν αισθάνεσαι ότι δίνεις μάχη για το δίκαιο και το σωστό και αν αυτή σου η ανάγνωση δικαιώνεται. Βεβαίως, αυτή η μοναξιά έχει ένα κόστος. Πολλές φορές άνθρωποι με τους οποίους είσαι συνοδοιπόρος και αγωνίζεσαι μαζί πολλά χρόνια, στην αρχή σε βλέπουν με μισό μάτι και ρωτάνε τι έπαθε αυτός, τι του συνέβη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρόσκαιρα τουλάχιστον, από το να απαρνιέσαι την αγάπη των άλλων, εάν αυτό είναι συμφέρον για την πατρίδα σου και για τους πολίτες που υποτίθεται ότι πρέπει να υπηρετούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ως η υποτιθέμενη ή πραγματική τέταρτη εξουσία. Είναι έτσι. Τα έχουμε υποστεί και οι δύο και εξακολουθούμε να τα εφιστάμεθα, κύριε Κοντάκη. Λοιπόν, περιμένω τη Δευτέρα στο Πολεμικό Μουσείο. Βεβαίως, ραντεβού όλοι τη Δευτέρα στις 8 στο Πολεμικό Μουσείο, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοντάκη, «Η απόρριτη φάκελη του Κώστα Καραμαλή». Και θα επισημάνω ότι τα WikiLeaks έχουν επιβεβαιώσει απολύτως τα όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Μανώλη Κοντάκη και αναφέρονται σε ευθεία προσπάθεια που έγινε δύο φορές ανατροπής της κυβερνήσεως Καραμαλή εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούσε, ανεξάρτητης και εθνικά χρήσιμης πολιτικής, στο θέμα των αγωγών. Στο θέμα των αγωγών. Και εξαιτίας των ανοιγμάτων της κυβέρνησης Καραμαλή, η οποία βεβαίως δεν πρόδωσε ποτέ την σχέση της Ελλάδος με το ΝΑΤΟ, εξαιτίας των ανοιγμάτων και προς τη Ρωσική Ομοσπονδία στο θέμα της ενέργειας και των αγωγών τότε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, θα επανέλθουμε. Εμείς τολμάμε να αγγίσουμε και αυτά τα θέματα που δεν τολμάει να τα αγγίζει κανένας άλλος. Εδώ τελειώσαμε. Συντονιστείτε αύριο μαζί μας, 8.30 με 9.30 το βράδυ. Μέχρι τότε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Πάνο Χαρίτο και αμέσως μετά, Κόντρα 24, Νατάσα Γιάμαλη. Κυρίες και κύριοι, καλό. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.